Ιδιαίτερα προβληματισμένοι και ανήσυχοι εμφανίζονται οι βαβακοπαραγωγοί των Ομοτρικάλων, οι οποίοι διαπιστώνουν πως και φέτος το πράσινο σκουλίκι και η ακρίδα θα προκαλέσουν ζημιά στις καλλιεργίες τους. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για θέματα αγροτικής ανάπτυξης, κ. Χιλέα Μισιρλή, το διάστημα που διανύουμε έχει παρατηρηθεί μεγάλη και ενισχυτική αύξηση του πληθυσμού της Πεταλούδας που εναποθέτει τα αυγά της στα φύλλα των βαβακοκαλλιεργιών. Με αποτέλεσμα, μετά από λίγες ημέρες, οι καλλιέργειες να καταστρέφονται από το πράσινο σκουλίκι. Η παραγωγή μας πρέπει να δούνε τις βαμβακοφυτίες τους και με τις ακρίδες και με το σκουλίκι, το οποίο αρχίζει να είναι σε έξαρση από σήμερα ξεκινάει, δηλαδή έχει μια εβδομάδα τώρα που οι παγίδες που έχουμε τοποθετήσει η παραγωγή μας βλέπουν ότι αρχίζουν και γεμίζουν από 10-15, το οποίο να δούμε σε εξέλιξη το πρώτο 15ήμερο που έχουμε τα πρώτα χτενάκια, να δούμε το τι γίνεται με το σκουλίκι. Άρα πρέπει όλη η παραγωγή μας να βρίσκονται επιποδώς μέσα στις βαμβακοφυτίες τους. Υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου? Υπάρχουν βέβαια. Είναι τα φάρμακα τα οποία θα είναι σε εξέλιξη, τα οποία πρέπει να παίρνουν από τους γεωπόνους μας τα πιστοποιημένα για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτόν τον εχθρό. Γιατί πρόκειται πλέον περί εχθρού. Και να επισημάνουμε πως από το αρμόδιο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Λυκάρων διεξάγονται έλεγχοι σε ό,τι αφορά την νομιμότητα των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες και μάλιστα οι παραβάτες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν έτσι και τσοχτρά πρόστιμα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό που λέτε, γιατί πρέπει πλέον να βάλουμε ένα τέλος για τα φυτοφάρμακα τα οποία μας έρχονται εισαγόμενα ή δεν ξέρουμε από πού, τι ποιότητα είναι και από πού μας έρχονται. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και οι έλεγχοι να γίνουν εντατικοί. Και βέβαια, το προηγούμενο Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε και τις αδειοδοτήσεις των ψεκαστικών. Με αποτέλεσμα να ξέρουν και οι παραγωγοί ποιοι ψεκάζουν και τι. Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και ο πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος Ζηλευτής, Βάιος Αναγνώστου, ο οποίος καλλιεργεί 420 στρέμματα με βαμβάκι. Είμαι βαμβακοπαραγωγός, αρκετά μεγάλος. 420 στρέμματα είναι η καλλιέργεια δικιά μου στο βαμβάκι. Όπως είπε και ο κύριος αντιδήμαρχος, παρατηρεί το σκουλίκι. Ήδη είχαμε μία προσβολή από το σκουλίκι στις πρώιμες φυτίες. Αυτή τη στιγμή παρακολουθείται με παγίδες, με τις συνεργασίες που έχει ο κάθε αγρότης με τους γεωπόνους του. Βλέπουμε ότι ο αριθμός της πεταλούδας αυξάνεται καθημερινά, που αυτό πάει να πει ότι θα έχουμε σκουλίκι. Και όταν βλέπουμε την αύξηση του σκουλικιού, όταν καταλαγιάζει η πεταλούδα, εκεί μετά γεννάει τα αυγά και μέσα σε διάστημα 4 ημερών πρέπει να γίνει ο ψεκασμός για να προλάβουμε και τα αυγά και τα σκουλίκια. Το πρόβλημα που είχαμε με τα σκουλίκια ήταν ότι δεν είχαμε τα απαραίτητα φάρμακα και τις εγκρίσεις από το κράτος για να ψεκάσουμε και να έχουμε αποτελέσματα. Ο κόσμος ξοδεύονταν τζάμπα και δεν είχε αποτέλεσμα. Τα δύο φάρμακα που έχουν δει τα δύο χρόνια τελευταία ήταν το Altacor και το Corazet, που τα οποία αργήσαν να πάρουν εγκρίσεις από το κράτος για να έχουν τα αποτελέσματα τα επιθυμητά. Φέτος φαίνεται ότι έχουν δοθεί εγκρίσεις και ο κόσμος μπορεί να πει πιο συστηματικά και πιο ενημερωμένος για την καταπολέμηση σκουλικιών. Όσο αφορά την ακρίδα, η ακρίδα είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε. Αυτή τη στιγμή όσα χωριά είναι δίπλα σε βουνά και κατεβαίνουν οι ακρίδες από πάνω σε μεγάλο πληθυσμό και μπαίνουν και χτυπάνε οι καλλιέργειες. Νομίζω ότι έχει τελειώσει ο μεγάλος κίνδυνος της ακρίδας, γιατί η ακρίδα έχει φτάσει σε επίπεδο που έχει μεγαλώσει και δεν μπορεί να φάει. Τη ζημιά την κάνει όταν είναι μικρή. Η Δημαρχία μαζί με την Ομαρχία δίνει σε ανθρώπους να καταπολεμήσουν την ακρίδα, αλλά δεν έχουμε τις ανάλογες ποσότητες που θέλουμε να έχουμε.